έτσι, ναι, έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Αυτή η συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο ότι νομίζω ότι δίρξε κοντά στις 2-3 εβδομάδες. Όμως όλο αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι η ομάδα έχει στόχους στους οποίους και εγώ είμαι πρόθυμος να υλοποιήσω και ταιριάζουν με τη δική μου φιλοσοφία. Από εκεί πέρα ήταν νομίζω στη δεύτερη εβδομάδα θέμα ημερών να υπογράψω και να συνεργαστώ με τον Παουλού, γιατί και είδα και τις εγκαταστάσεις και συνομίλησα και με τη δίκηση και με τον προπονητή και όλα νομίζω ταιριάζαν με τη δική μου φιλοσοφία, η οποία είναι αυτή η ομάδα να πάει στο πιο ψηλά γίνεται. Αγωνίστηκα την ακρίβεια πριν 13 χρόνια τελευταία φορά σε αυτή την κατηγορία. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις σίγουρα, τότε ήταν πιο δύσκολα. Θα σας γελάσω να σας πω ότι έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη, αλλά έχω αρχίσει και σε λίγο πληροφορίες, ώστε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να είμαι έτοιμος. Αυτό είναι μια πλευρά του γηπέδου που θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά ο προπονητής και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση να ξανάρθουν το σπερσέ 100%, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή που και γυμναστή, στο οποίο θα δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα από μένα προσωπικά πρέπει να περιμένω να βγάλω όλο αυτό το όσο έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο γήπεδο, να περάσω ακόμα και στα μικρότερα παιδιά τη φιλοσοφία να αγαπάνε το ποδόσφαιρο και σίγουρα να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί. Να συσπηρωθεί ακόμα περισσότερο, να είναι κοντά μας, γιατί τα καλύτερα έρχονται.